γλάστρα και μετά λέει κουρεύει για την Τζορτζέλα. Κανένα λάθος, έτσι ακριβώς. Κουρεύει και τη γλάστρα για την Τζορτζέλα. Ή είναι η Τζορτζέλα η γλάστρα. Όχι. Θα μπει μέσα τώρα. Θα μας πάει όλους. Όχι. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε. Είχαμε δει και νομίζω στην εκπομπή της Τετάρτης, αν δεν κάνω λάθος, ή της Πέμπτης, την περασμένη εβδομάδα, ότι θα λάβει μέρος ένα stand-up comedy ο Τρυφόν Σαμαράς. Βεβαίως. Με μονόλογο. Ναι, πρωταγωνιστή, βεβαίως. Αλλά μόνος του. Κάνει διάφορους ρόλους και κάνει και τον εαυτό του. Η Τζορτζέλα τον συνάντησε, πήγε, της πήρε λιγάκι τα μαλλιά την ώρα που κούρευε και μια γλάστρα. Μίλησε για το stand-up comedy, αλλά μίλησε και για ένα ψιλομαναφούκι το οποίο έχει προκύψει από μια πρόταση που δέχτηκε για ένα σύριαλ στην Κύπρο. Ποια ήταν, ποιος δεν ήθελε να συνεργαστεί? Με την Fake Xyla. Είχε ακουστεί τότε ότι θα πρωταγωνιστούσε στο σύριαλ αυτό στην Κύπρο και ότι η Fake Xyla άσκησε βέτο ότι αν είναι ο Τρύφωνας Σαμαράς, δεν θα παίξω εγώ στο σύριαλ. Και έγινε κόμμα. Κομμωδία θα ήταν το σύριαλ. Θα είχε και κωμικά στοιχεία, ναι. Πάμε να δούμε. Σε βλέπω πολύ ετοιμένη, βρε Τζορτζέλα. Ναι. Τι είναι αυτό το φοινικό δέντρο εδώ, για να το μαλλίσω. Πρόσεξε πως είμαι, σαν λευκούλη δεν είμαι. Έλα γάμου, μια τόσο ωραία γυναίκα. Μια νίτσα μαρούδα με την τσίχλα. Πες μου, πως κυκλοφορείς έτσι, κούκλα μου. Δεν είσαι πολύ κακή κατάσταση, λόγω καλοκαιριού. Είναι λίγο τζιβέλισο. Ναι, αλλά την ώρα που θα με κουρεύεις θα πούμε και καμιά κουβέντα. Ελπίζω να βαρεθώ. Την ώρα, τι με περάσει κανένα κουτσομπόλι, κάτσε να σου βάλω λίγο την Μπερτούλα. Λατρίφωνο σαν παρέα. Αχ, τι ωραία Μπερτούλα, ταιριάζει με τη σκιά μου. Κρίμα να έχεις τόσο ωραίο πρόσωπο και να μην το χτενίζεις το μαλλί σου. Τι εννοείς δηλαδή, τι με χτένεις, τι. Και να έρχεσαι κατσιβελέισο. Ε, τι ήθελες να κάνω τώρα, να κάθομαι μόνο μου να τα φτιάχνω αφού δεν πιάνει το χέρι μου. Ήτανε να παίξεις ένα σίριαλ στην Κύπρο, τον Λούι. Το Λούι, ακριβώς. Και έγινες Λούις. Εξαφανίστηκες με πρωταγωνίστρια τη Fake Xyla. Ναι, συζήτηκα με τον κύριο Μιχαλόπουλο που είναι ο σκηνοθέτης του σίριαλ. Ήταν ένα σίριαλ στην Κύπρο που λέγεται Πόρτα Κλειδωμένη. Τα είχαμε κλείσει όλα, τα είχαμε πει, αλλά τελευταία στιγμή λόγω budget δεν θα είναι να συμμετέχω τελικά. Μου κλείσε η πόρτα. Εγώ έχω μια πληροφορία. Τι πληροφορία, εσύ όλο πληροφορίες έχεις. Ότι η Fake Xyla δεν ήθελε να παίξεις στο σίριαλ που είναι πρωταγωνίστρια. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, εγώ τη Fake Xyla τη θαυμάζω και είναι από τις αγαπημένες μου νέες ηθοποιούς. Ναι. Και ένας λόγος που ήθελα να το κάνω ήταν για αυτή. Να σου πω την αλήθεια, κάτι μου είπε ένα πουλάκι, αλλά εγώ δεν το. Άμα δεν μιλήσω με κάποιον και δεν... αυτό δεν... Τη Fake Xyla εσύ τη γνωρίζεις? Την έχω γνωρίσει μια φορά, στην αρχή της καριέρας της. Ναι. Και σου λέω, είναι από τις γυναίκες και από τις ηθοποιούς που θαυμάζω. Εσύ είχες ζητήσει τρελά λεφτά? Όχι. Δεν είχα ζητήσει τρελά λεφτά, γιατί και στην Κύπρο περνάνε αρκετές οικονομικές δυσκολίες. Άρφωρες Τζορτζέλα μου, τι ψαλίδα που είχες. Καλέ Xyla. Έλα. Βρε Αθηνά, βάλε πρόγραμμα σε παρακαλώ. Ταλαιπωρηθήκα πολύ τα μαλλιά μου το καλοκαίρι και τα μπες βγες στη θάλασσα. Θα κάνω κάτι καινούργιο σε ένα χώρο, σε νυχτερινό μαγαζί. Θα έχω τη δική μου ώρα και θα κάνω ένα stand-up comedy. Θα είναι και κομμάτια της επικαιρότητας, αλλά θα είναι και από διάφορα τηλεοπτικά show που έχω εμφανιστεί. Θα είναι... μπλεγμένο με αυτό, η ιστορία μου, ας πούμε. Μην του μίλατε του παιδιού, του άνθρωπου, πολλά βάρη. Έλα. Είδες, εμπνέω εγώ. Είχε ακουστεί το όνομά σου, αν γινόταν dancing, να είσαι στο backstage. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, Τζορτζέλα μου. Αν θα τέριαζε κάποιος ρόλος στο dancing και θα μου πήγαινε, σίγουρα θα ήθελα να το κάνω, γιατί... Το backstage τώρα μου λες, θα ήθελες να κάνεις. Πέρασε πάρα πολύ ωραία εκεί. Ποια παρουσιάστρια θα ήθελες να δεις με κοντό μαλλί? Κοίτα, μου αρέσει πάρα πολύ η Θεή Σκορδά και της πάνω όλα αυτά που έχει κάνει. Θα ήθελα να την δω με κοντό μαλλί. Νομίζω ότι θα το υποστηρίξει και τη δούξα να την ξαναδώ με πιο σκούρο μαλλί. Ναι. Θα μου άρεσε. Την Ευγενία Μανουλίδου που της έχεις αλλάξει αρκετές φορές τα μαλλιά. Νομίζω ότι της Ευγενίας της πάει το καστανό σοκολατή με αντάβλη στις άκρες. Τι φωνάκου μου! Κλωδιανάκη! Α, αυτά είναι!
Καλό, τι έκπληξη μου έκανε. Όλες τις εκπλήξεις μου κάνει. Ο Τζίμι. Αυτό νομίζω ότι ταιριάζει με την Τζορτζέλα. Για να το βρει, Τζίμι μου. Για να δω, για να σε κλαδέψω, Τζίμι μου. Τι θα χορέψει ο Τρίφωνας στη Θεσσαλονίκη? Ένα τάγκο. Ένα τάγκο, ε. Ένα τάγκο. Για πάμε, μεγάλο. Πάρα πολύ. Αγάπη. Πόσο μου λείπει. Έλα. Κουρεύτηκε τελικά, γιατί δεν το δούμε να χορεύει. Μα δεν την είδες που ήρθε την επόμενη μέρα και τη λέγαμε τι ώρα πριν τα παλιάσουμε, για με, για με, για. Το είδα, το είδα, το είδα. Μετά τα ξανακόλλινε λίγο ακόμα, νομίζω. Τη άρεσε, γλυκά την Τζορτζέλα. Γενικά με την Τζορτζέλα έχει έναν έρωτα ο Τρίφωνας. Έχει πολύ τρομερή χημεία. Δεν είχε με τη Φίξη Λά, πάντως. Καλά, είπε ένα πουλάκι του τόπε. Το πουλάκι. Εγώ αυτά τα πουλάκια τα φοβάμαι. Μερικές φορές και λαϊδούν πολύ χωρίς να πρέπει. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, να σας υπενθυμίσω.